ασχοληθεί και με θέματα ρουτίνας όπως είναι άδειες, προέγκριση μάλλον αδειών σε νέες επιχειρήσεις και καθώς και άδειες μουσικής. Δύο θέματα τα οποία ήταν ουσιώδη και απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν δύο αποφάσεις που πήραμε ως σχέδιο αποφάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων. Η μία κανονιστική απόφαση που υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση αφορά την χορήγηση αδειών μουσικής, ωράριο λειτουργίας κλπ. Και το άλλο θέμα που κάναμε κανονιστική απόφαση αφορά την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ. Από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που είναι στην κοινότητά μας. Σημειώνουμε ότι στο πρώτο θέμα της έκδοσης κανονιστικής απόφασης για την μουσική, για τον καθορισμό των όρων λειτουργίας μουσικής κλπ. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είχε ξαναπασχολήσει την κοινότητα το Μάιο του 2011, όπως παρά το ότι είχαμε κάνει κανονιστική απόφαση και την είχαμε υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα δεν είχε αποφανθεί επ' αυτής. Και επειδή εντωμεταξύ από το διάστημα εκείνο μέχρι σήμερα είχαν γίνει ορισμένες τροποποιήσεις, γι' αυτό το ξαναφέραμε το θέμα και βάλαμε και τις τροποποιήσεις αυτές που έχουν επέλθει με διάφορες διατάξεις τώρα καινούργιες, ούτως ώστε συγκροτήσαμε μια καινούργια απόφαση για έκδοση κανονιστικής απόφασης, την οποία την υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση. Οι τροποποιήσεις κυρίως αφορούν το χρόνο που δίδονταν η άδεια στα καταστήματα. Πρώτα ήταν ετήσια, τώρα με το νέο νόμο μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει αόριστη άδεια λειτουργίας μουσικής στο καταστημά του και παίζει εκεί ανάλογα με το τέλος που πληρώνει για να πάρει την αντίστοιχη άδεια. Δηλαδή αν την πάρει για ένα χρόνο πληρώνει 75 ευρώ, εάν την πάρει από ένα χρόνο μέχρι τρία είναι 150 ευρώ και αν την πάρει αόριστα πληρώνει 300 ευρώ. Προσαρμόσαμε λοιπόν σε αυτό το θέμα. Το ωράριο λειτουργίας, εκείνο το οποίο αποφασίστηκε εχθές, ήταν ότι βασικά θα δίνουμε για το χειμερινό ωράριο τις ημέρες Πέμπτη έως Κυριακή, Κυριακή έως Πέμπτη μάλλον, που είναι οι καθημερινές εκεί μέσα, μέχρι τη μία το βράδυ και την Παρασκευή Σάββατο μέχρι και τις Αργίες μέχρι τις 2. Το 10 καλοκαίρι για όλες τις ημέρες θα δίδεται μέχρι τις 2 η ώρα. Τα δεσιμπέλα αυτά καθορίζονται, είναι 80 δεσιμπέλα, αλλά καθορίζονται αυτά όλοι οι όροι που χορηγούμε εμείς στις άδειες, καθορίζονται από την υγειονομική υπηρεσία. Δηλαδή το υγειονομικό έρχεται και λέει σε κάθε περίπτωση με ποιους όρους χορηγείται η άδεια μουσικής. Και εκεί αναφέρει και για τα δεσιμπέλα κλπ. Και υπάρχουν και τα όργανα βέβαια τα οποία ελέγχουν τις διατάξεις αυτές που καθορίζονται. Τα τραπεζοκαθίσματα, εκεί έχουμε κάνει, συγκροτήσαμε μια κανονιστική απόφαση που ρυθμίζει γενικά πώς χορηγούνται, σε ποιους χορηγούνται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κοινόχρηστοι χώροι στο Δήμο Τρίπολης. Και εκεί λοιπόν αναφερόμαστε τι χώρο πεζοδρομίου μπορεί να καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος, στους πεζοδρόμους της Δελιγιάννη ή της Μαλιαροπούλου ή οποιουσδήποτε άλλους πεζόδρομους, πώς ρυθμίζουμε και εκεί το θέμα, πόσο μπορεί να επεκταθεί μπροστά ο κάθε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής και τι γίνεται με την πλατεία του Άρεως, όπως και με και τις άλλες τις πλατείες και τις στοές που έχουμε στην Κολοκοτρώνη ή στην πλατεία την κεντρική του Αγίου Βασιλείου. Και εκεί ρυθμίζουμε, λέμε σε κάθε περίπτωση, πόσα μέτρα μπορεί στην πρόσωψή του να επεκταθεί ο κάθε ιδιοκτήτης και να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα. Ο κάθε ένας παίρνει ανάλογα με την πρόσωψη του μαγαζού του. Τώρα, το βάθος είναι που μετράμε εμείς τώρα. Και λέμε ότι στα πεζοδρόμια, παραδείγματος χάρη, όταν το πεζοδρόμιο είναι πάνω από 2 μέτρα και μέχρι 2,5, να μπορεί να καταλάβει το 50% του πεζοδρομίου. Πριν είχαν το 70%. Εμείς το προτείνουμε τώρα ως 50. Και όταν είναι μεγαλύτερο από 2,5 μέτρα το πεζοδρόμιο, να μπορεί να καταλάβει το 60%. Όσον αφορά τη μουσική, έχουμε πει ότι σε κάθε παράβαση που θα διαπιστώνεται, όσον αφορά το ωράριο ή την ένταση, εκεί θα επιβάλλεται πρόστιμο. Την πρώτη παράβαση θα έχουμε 1.000 ευρώ πρόστιμο, σε δεύτερη παράβαση θα είναι 2.000 το πρόστιμο και σε τρίτη παράβαση και περαιτέρω θα είναι 3.000 το πρόστιμο.
Όσο αφορά τώρα τα τραπεζοκαθίσματα κλπ. Εκεί έχουμε και ένα φαινόμενο στην Τρίπολη, το οποίο το αντιμετωπίζουμε με την κανονιστική απόφαση, είναι που έχουν μπει ορισμένα πλεξικλάς στους πεζόδρομους και κάτι ανεμοθράφστες στις στοές κλπ. Αυτά είπαμε ότι πρέπει να αφαιρεθούν. Και υπάρχει και ομόφωνη απόφαση και του Συμβουλίου του Δημοτικού σε αυτό το θέμα, που έχει δώσει εντολή στους αρμόδιους του Δήμου να αφαιρεθούν όλες αυτές οι κατασκευές. Παρόλα αυτά όμως βλέπετε ότι μέχρι σήμερα παραμένουν στη θέση τους. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει αυτό το πράγμα. Πάντως φαίνεται μια αδυναμία του Δήμου, των υπηρεσιών του Δήμου, να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρόστιμο εκεί, στην περίπτωση του Plexiglas και αυτά, έχουμε πει 1.000 ευρώ πρόστιμο σε περίπτωση το οποίο, στην πρώτη παράβαση που θα βεβαιώνεται αμέσως σε 5 μέρες. Σε δεύτερη παράβαση που θα παρατηρηθεί είναι 2.000 το πρόστιμο και στη συνέχεια, εάν εξακολουθούν αυτά να είναι στη θέση τους, θα πρέπει η αρχή να προχωρήσει από μόνη της στην αφαίρεση όλων των παράνομων κατασκευών.